Λοιπόν, στα του καιρού ο ήλιος λάμπει, ο Γιάννης Καλιάνος όμως είναι μαζί μας για να δούμε τι έρχεται, γιατί λίγο έχουμε μπερδευτεί. Γιάννη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Γελάς, και καλημέρα και τους φίλους τους ακροατές. Για πες. Καταρχάς χιονίζει από τις 5 το πρωί. Κάνει κάποιες διακοπές η γραμμή, συγγνώμη, γιατί δεν σ' άκουσα να με ρώτησες κάτι άλλο μετά την καλημέρα. Λέω, διαβάζουμε ότι από τις 5 το πρωί χιονίζει στην Ήπειρο, στα χωριά μας επάνω. Ναι. Καλά, θα έχουμε σήμερα και αύριο, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο, θα έχουμε εξάρσεις με χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές ηπειρωτικής χώρας, προφανώς από τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, μέχρι και χαμηλά, μέχρι και την Πελοπόννησο, όχι την Αττική βέβαια. Στην Αττική το μεγάλο χιονοπάρτι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, θα ξεκινήσει από την Κυριακή, σύμφωνα τουλάχιστον με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Φαίνεται δηλαδή ότι την Κυριακή θα είναι μια διαφορετική μέρα σε σχέση με τις προηγούμενες για την Αττική, με χιονοπτώσεις που θα ξεκινήσουν αρχικά στις ορεινές ημιορεινές περιοχές, επαναλαμβάνω την Κυριακή, και πολύ γρήγορα θα κατεβούν και στα βόρεια προάστια προς το μεσημεράκι, ίσως απογευματάκι, θα χιονίζει και σε αυτές τις περιοχές. Και αν διατηρηθούν τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αργά το βράδυ της Κυριακής προς το ξημέρωμα της Δευτέρας, θα έχουμε και χιονοπτώσεις και σε πιο κεντρικές περιοχές του νομού Αττικής. Τώρα καταλαβαίνω ότι είμαστε λίγο ενοχλητικοί. Ναι, αν σε ρωτήσω. Θα σε ρωτήσω. Αυτό που πας να πεις θα σου το ρωτήσω, Γιάννη μου. Θα δούμε το ανάλογο που είδαμε και πέρυσι, ας πούμε. Όχι. Εκτιμώ ότι αν διατηρηθούν αυτά τα προγνωστικά στοιχεία που βλέπω μπροστά μου, τώρα και πριν 5 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα, δεν φαίνεται να έχει ο χιονιάς αυτός την ένταση και την έκταση και τη δυναμική του περσινού χιονιά, ο οποίος προφανώς έθαψε στα χιόνια όλη το νομό Αττικής. Δεν φαίνεται τέτοια δυναμική να έχει, δεν θα είναι τόσο κατάλληλες οι θερμοκρασίες, η υποστήριξη δεν θα είναι τόσο κατάλληλη, αλλά γενικά πιστεύω ότι στα βόρεια προάστια θα έχουμε χιονοπτώσεις πολύ δυνατές κατά περιόδους και χιονοστρώσεις ενδεχομένως. Χρειάζεται έτσι προσοχή σε ό,τι αφορά στους οδικούς άξονες του νομού Αττικής και όχι μόνο βέβαια, κυρίως και στην Εθνική Οδό, στους οδικούς άξονες, στις μεγάλες αρτηρίες δηλαδή που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 200 μέτρων, για παράδειγμα Περιφερειακή Μητού, Κατεχάκη, ενδεχομένως Μεσογείων, Κηφισίας. Και εκεί στην Αττική Οδό πάρτε τα μέτρα σας, μην έχουμε πάλι τα περσινά, αυτονόητο. Και μια προσοχή. Απλά πιστεύω ότι θα έχουμε και εξάρσεις αργά το βράδυ της Κυριακής προς το ξημέρωμα της Δευτέρας και σε περιοχές πιο κεντρικές της Αθήνας, δηλαδή ενδεχομένως και στο κέντρο της Αθήνας, αλλά με χιονόστρωση είναι πολύ δύσκολο να το έχουμε πεις και πιο χαμηλά. Χιονόστρωση στο κέντρο της Αθήνας εκτιμώ ότι θα είναι δύσκολη αυτή τη φορά. Μάλιστα. Αν γίνει, δηλαδή θα το θεωρήσω έκπληξη για το κέντρο της Αθήνας. Εκτιμώ όμως ότι έχει κλειδώσει η χιονόστρωση στα βόρεια προάστια, στα πιο έτσι ψηλά προάστια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα. Πότε τελειώνει όλο αυτό? Και υφέσεις. Πριν απαντήσω αυτό, Νίκη, με εξάρσεις και υφέσεις θα είναι αυτές οι χιονοπτώσεις. Δηλαδή, μην περιμένουμε από την Κυριακή μεσημέρι, απόγευμα και μετά να ξεκινήσει να χιονίζει ασταμάτητα στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής και βόρειας Αττικής, σε καμία περίπτωση. Με εξάρσεις και υφέσεις. Και μάλιστα τη Δευτέρα θα έχουμε και διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό στην Αττική. Απλά νωρίς το πρωί της Δευτέρας και αργά το βράδυ πάλι θα έχουμε μπασίματα, όπως λέμε, δηλαδή εξάρσεις με χιονοπτώσεις μέχρι και σε κεντρικές περιοχές. Αυτό τελειώνει τώρα. Κοίταξε, θα είναι ένας χιονιάς ο οποίος δεν θα είναι ακραίος σε θερμοκρασίες. Βέβαια θα μας βάλει στην κατάψυξη σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε και μείον 15, μείον 17 βαθμούς στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδος. Εδώ στο Λεκανοπέδιο που βλέπεις στο Λεκανοπέδιο, χαμηλά. Η θερμοκρασία, οι μέγιστες δεν θα ξεπερνάνε τους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου όλες αυτές τις μέρες από την Δευτέρα και έπειτα. Και ιδιαίτερα θα πέφτουν οι χαμηλές, όπως είναι φυσιολογικά θερμοκρασίες, οι ελάχιστες στους 0 με 1 βαθμό Κελσίου στις πιο βόρειες περιοχές του νομού, που θα έχουμε τις χιονοπτώσεις. Αυτό θα κρατήσει, Νίκη, έως και την Τετάρτη-Πέμπτη. Δηλαδή δεν θα είναι ακραία σε ένταση η κακοκαιρία αυτή, η χιονοκακοκαιρία. Θα είναι όμως μεγάλη σε χρονική διάρκεια. Δηλαδή μέχρι και Τετάρτη-Πέμπτη τουλάχιστον θα έχουμε βρεθεί κάτω από αυτές τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και με τις χιονοπτώσεις, επαναλαμβάνω, στην Αττική με εξάρσεις και υφέσεις όλες αυτές τις ημέρες. Γιάννη, να ρωτήσω αν θα φυσάει, γιατί έχουμε και τα τζάκια τώρα, θα πνιγούμε. Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο, παρέλειψα εγώ να το πω. Καλά κάνεις που με ρωτάς. Θα φυσάει αρκετά έως πολύ. Και τοπικά και πάρα πολύ. Δηλαδή, πάντως δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε και όλος νομίζω συμφωνείς και εσύ, Γιάννη. Ας αφήσουμε το τζάκι για αυτές τις δύσκολες μέρες με χαμηλές θερμοκρασίες για εκείνους που δεν έχουν εναλλακτική θέρμανση. Δεν είναι ανάγκη τώρα να το ανάβουμε για θαλπορή, θα πνιγούμε. Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η άνεμη θα είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως.
θα είναι θυελώδεις, πολύ θυελώδεις, δηλαδή την Κυριακή και τη Δευτέρα θα έχουμε 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Ίσως έχουμε προβλήματα στις θαλάσσιες κοινωνίες από την Κυριακή το μεσημέρι προς απόγευμα και στη συνέχεια στην περιοχή του Αιγαίου. Γιάννη, για όσους στήλους ακροατές πάνε προς το Αιγαίο ή επιστρέψουν. Ναι, μου επιτρέψεις και μία ερώτηση που δεν έχει να κάνει με την πρόγνωση, αλλά πραγματικά την απευθύνω πολύ ειλικρινώς. Αν δεν θες, δεν μου την απαντάς. Γιατί ρε παιδί μου τόση ένταση και οι μετεωρολόγοι μεταξύ σας? Δηλαδή, λέμε για τους σεισμολόγους, λέμε για τους. Σε αυτή τη χώρα, γιατί σκοτωνόμαστε όλοι, ακόμη και όταν ο σκοπός είναι καλός, δηλαδή να ενημερώσουμε, να δούμε. Σωστό. Είναι τόσο θέμα γοήτρου. Εξήγησέ το μας από την πλευρά του μετεωρολόγου. Ποιος θα πέσει μέσα, ποιος. Τι είναι. Θα σου πω, ναι, σωστό. Κοίταξε να δεις, θα σου μιλήσω απολύτως ειλικρινά. Ελπίζω να μην σε ενοχλεί η ερώτηση, έτσι. Το θάρρος της συνεργασίας μας. Θα δεις, όπως θα σου απαντήσω, ότι δεν υπάρχει κάτι σημαντικό από πίσω. Δεν υπάρχει θέμα τσακωμού μεταξύ των μετεωρολόγων. Εγώ πιστεύω ότι ναι, όλοι θέλουν να βγάλουν πρώτη την είδηση, οι μετεωρολόγοι προφανώς. Όμως πολλές φορές αυτοί που σπέβδουν να βγάλουν την είδηση πολλές μέρες πριν, υπάρχει μεγάλη και αυξημένη πιθανότητα να κάνουν λάθος και να ρισκάνουν και να είναι τελείως διαφορετικό το αποτέλεσμα. Καλό είναι λοιπόν να περιμένουμε να φτάνουμε 2-3 μέρες πριν την έναρξη μιας κακοκαιρίας ή ενός καύσωνα, εν πάση περιπτώσει, αναλόγως με τι καιρική μεταβολή θα έχουμε, σε ποια εποχή βρισκόμαστε, για να την ανακοινώσουμε. Το να τρομάζουμε τον κόσμο πολύ πριν, με κίνδυνο να πέσουμε έξω το προγνωστικά μας στοιχεία, είναι κάτι το οποίο για να μην βγάλω την ουρά τη δική μας απ' έξω των δημοσιογράφων και εμάς μας εξυπηρετεί. Δηλαδή, βλέπεις κάτι τίτλους να χιονοθύελα, χιονοπάρτι. Πρόσεξε, αυτό θέλω να πω. Γιατί εντάξει, το να μιλήσει ένας μετεωρολόγος λίγο νωρίς και τα λοιπά μπορεί να τα ανασκευάσει μετά και να αλλάξει την προγνωσή του. Εδώ είμαστε να αναθεωρούμε και τις προγνώσεις μας. Δεν είναι κακό αυτό για να ενημερώσουμε πλήρως τον κόσμο. Νομίζω ότι παίζει ρόλο και όχι τα σοβαρά ειδησιογραφικά site, ούτε τα μεγάλα κανάλια, δεν το συζητάμε, πανελλαδικής εμβέλειας. Κυρίως για τα site όμως θα μιλήσω, που κάνουν έτσι, τα site τα μικρά, που δεν έχουν με λίγους αναγνώστες, που θέλουν να τραβήξουν κλικ, νομίζω ότι αυτά τελικά κάνουν όλη τη ζημιά. Εγώ αυτό πιστεύω. Ένα σοβαρό ειδησιογραφικό site που βρίσκεται, μια σελίδα δηλαδή, που βρίσκεται στην πρώτη 15-20 σε ό,τι αφορά στην επισκεψιμότητα, δεν θα έκανε ποτέ τέτοια λάθη και είναι πολύ σοβαρά όλα αυτά τα site. Τέλος πάντων, πάντως δεν χρειάζεται. Δεν παίρνουν πολύ. Χθες μου φαίνεται τόσο μάταιος αυτός ο Καβγάς. Συγγνώμη που σε διακόπτω, να το τονίσω αυτό. Θα πει ο Γιάννης ο Καλιάνος ή ο τάδε μετεωρολόγος. Έρχονται χιονοπτώσεις στα βόρεια προάστια που ενδεχομένως με εξάρσεις να επηρεάσουν και το κέντρο της Αθήνας. Το σοβαρό το site. Το site δηλαδή που θα δώσει την πραγματική είδηση, που κάνει σωστή δουλειά και τα ξέρουμε τα γνωστά τα site ποια είναι, θα δώσει την είδηση ακριβώς όπως τη λέει ο μετεωρολόγος. Ο άλλος τώρα που μπαίνουν 100 και 200 άνθρωποι την ημέρα και ξαφνικά του έρχεται και θέλει να τους κάνει χίλιους αυτούς που θα μπουν και 2.000. Αλλά έρχεται το τέλος του κόσμου. Θα πει ο Καλιάνος ο Γιάννης, είπε ότι θα το στρώσει και στην παραλία. Εντάξει, τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν αρχίζει και να μεταδίδεται αυτό και ταξιδεύει η είδηση και φτάνουμε στο σημείο ο μισός κόσμος που έχει διαβάσει τα σοβαρά site να ξέρει την είδηση, ο άλλος μισός να είναι παραπληροφορημένος. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά μας. Και καλώς μας έρχονται τα χιόνια. Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα το παλέψουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Καλιάνο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.